Γραφέρατε να σου πείτε ένα εξεγγραμμένο πλοίο στο παγόν, κάνω το σπίτι κόκκινο. Ναι. Που ήταν μια γυναίκα. Ναι. Υπάρχει μια ιστορία για τους γράφους. 2008. Μάρκο Μπότσαρη 140. Μπουγάτσα Γρηγόρη. 2,5 ώρα τη νύχτα. Κάθομαι και πίνω καφέ το πρωί. Μετά την εκπομπή. Απ' τη γωνία βλέπω ένα πλήθος από παοξίδες να έρχονται. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι είχα πει. Δεν θυμάμαι. Δεν μιλάνε, κραυγάζουν. Πρώτο μυστικό. Δεν τους κοιτάς τα μάτια. Ποτέ το πλήθος. Ποτέ. Άμα πάτε σε τίποτα και βρεθείτε ανάμεσα σε πλήθος που είναι εναντίον σας, δεν τους κοιτάτε στα μάτια. Με την άκρη του ματιού και παίρνει το ύφος του κακομύρη. Είναι παιδί μου, λοιπόν. Θες ένα τέταρτο να καταλάβεις, να κατευνάς το αααα, να σου πει τι έκανε. Μετά το αααα, το τρίτο στάδιο. Παίρνει σε σκουτάρι, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μου κάνει ένα πουλί, αλλά κάνει το κακό μήνυμα. Είναι πολύ. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, το μέρο, ότι το λέω εδώ και. Ότι μα κυνηγάνε να κρυφτεί. Κάτι όλα, ρε παιδιά. Ο παδικό ήταν το θέμα, τώρα δεν είναι. Ναι, παιδιά, έχει τα πόδια μου. Πάρτε σύντομα. Γιατί λέω, σε αυτή την κατάσταση λέω, με έβαλε ο κόκκινο. Ο οποίο λέω είναι ο παδό του Ηρακλή. Φίλος με αυτά τα καθήκελα, τα καθάβολα τα οποία σας κάνω μαγκές και τα λοιπά. Και άμα θέλετε λέω να σας το αποδείξω κιόλας, γιατί εγώ φοράω λέω παντελόνια, στα 100 μέτρα λέω είναι ο κόκκινος. Να μου αφήνετε πάνω σε εκεί. Έχουν πιστεί αυτοί τώρα οι καρενίβαλοι, ότι όντως θέλει ο κόκκινος. Όποιος έχει μια κόμμα έχει αποδείξει ένα φρόνο, τι έχει πια λίγο μετά. Στο υπόγειο ο κόκκινος. Πάμε λέω σιγά σιγά, ακούω βογγητά το κόκκινο. Καλοκαίρι. Αυτός ο καριόλι μου αυτή. Κόκκινε! Με καριόλα κολόγρια! Πού την γλίτωσα εγώ, δεν είχα ομάδα. Δεν είχα ομάδα. Αυτός που έχει ομάδα είναι αντίπαλός σας. Είναι Ηρακλειδέας. Αυτός θέλει. Ο Ηρακλειδέας. Πού να πει. Αυτό το θυμάμαι. Δεν το θεωράω. Το να πείσεις κάποιον είναι δύσκολο. Θέλει τέχνη. Το πλήθος λοιπόν δεν κοιτάμε ποτέ στα μάτια, χαμηλώνουμε, κακομύριδες, δεν κάνουμε κινήσεις χειρονομίες γιατί μπορεί μια χειρονομία να πούνε ότι πάνε να χτυπήσει ότι δεν προλαβαίνεις. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. Είσαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Ο Λουτσέσκος ποιος είναι. Ο Λουτσέσκος. Ο Λουτσέσκος. Ο Λουτσέσκος. Όνομα και ομάδα, όνομα και ομάδα φίλε. Όνομα και ομάδα. Είναι ο προπονητής που θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Μπορείς να κάνεις το παραμικρό. Όλα τα κάνουν οι άλλοι. Εντάξει. Αργομυστία. Εντάξει. Με λέει Αναστόπουλο, δεν απέτυχα σε καμία ομάδα. Του λέω, δεν απέτυχες σε καμία ομάδα γιατί έμαθες να κλέβεις τα αποτελέσματα. Όμως όταν δεν στο κάνεις. Σε παιδιά που θα κάνουν δημοσιογραφία δεν τα πρόκειται να μάθουν να βλέπουν προπόνηση για να μην κάνουν ένα πόλεμο. Τα παιδιά που να κάνουν δημοσιογραφία καταρχήν είναι σκλαβωμένα διότι τα αφεντικά δίνουν τις κατευθύνσεις. Εμένα με βγάλανε στο Sport FM πόσες φορές. Τρεις. Και τις τρεις φορές με κόψανε. Γιατί είχα πει κάποια πράγματα τα οποία δεν συνέφεραν τον Αλαφούζο. Δεν τον έδειξε τον Αλαφούζο, αλλά του είπα ότι αν πιάσει ένα συντάκι τον Μπέρκ και μια σκολικοειδίτα τον Ζέκα, Παναθηναϊκός είναι για την 12η θέση. Λέει αυτό είναι αυτό τρελό και τα λοιπά. Έφυγε ο Ζέκα, έφυγε ο Μπέρκ. 12η θέση ο Παναθηναϊκός. Παίζει Άρης Ηρακλής 2005. 2005. Κάνουν οι σουπεράδες στην Μπούκα, τώρα εσείς και μικροί δεν θυμάστε. Τέλος πάντων, μπαίνει ο Ηρακλής, γίνεται αυτό και τα λοιπά. Με φωνάζει ο Πετρουλάκης, θα κάνεις λέει, θα κάνεις λέει εκπομπή στο ράδιο. Λέω, εγώ θα κάνω εκπομπή στο ράδιο. Εσύ λέω, αν δεν λέω να κάνω εκπομπή στο ράδιο. Μαρκάρω το πόρτο μας, ήταν και καινούριο τότε. Μόνο του σέματα. 2000, δεν το είχα αγοράσει, το πούντο είχα. Μαρκάρω το πιο πάνω, ένα πούντο είχε, μπαίνω μέσα. Ξεκινάω τι είναι αυτή και τα λοιπά. Λέω, σούπερ 3, 6 τον Άρη στην επόμενη κατηγορία. Ού, πού, στι αυτό.
Πήρε τα μηχανάκια, έφυγα με το ελικόπτερο της Εθνικής Εθνικής. Ξέρουν ότι θέλουν να μπουν σε ένα αντροκρατούμενο χώρο, τις βλέπουν σεξιστικά. Έχει κάνει εργασία και την έχει παρουσιάσει αυτή που γελάει και πέρα. Δηλαδή, τη βλέπουν σεξιστικά, μπαίνει μέσα μια γυναίκα σε ένα αντροκρατούμενο χώρο και ο πρώτος που θα κοιτάξει αυτά είναι ο Μπούζος. Τι θα σπάσεις, δεν θα βιάγραφες. Τι κοιτάς το κορμισάκι, βιάγραφες. Από το φάρμακο και με το ξεκάλυψε το φάρμακο στο γραφείο, δεν πού. Μαλάκια του λίγο. Τέλος πάντων, έβλεπα μια συνέντευξη αυτή την ασημογυναίκα, τη Μαρία τη Σπυράκη, μια δημοσιογράφη. Έκανα λέει παιδί, λέει και το άφησα, λέει και το άφησε μόνο για λίγο λάθο. Πα και ψοφάτσε το παιδί, θα βγει. Έχει πολλούς ρόλους, δεν δώσα. Όποιος λοιπόν πληρώνει, κάνει και το κουμάντο. Ουσιαστικά στη ζωή, βασικά αυτή είναι η ιστορία. Αυτός που έχει λεφτά είναι πιο ισχυρός. Αυτός που έχει λεφτά κερδίζει τη δίκη, αυτός που έχει λεφτά στέλνει τον άλλο φυλακή, αυτός που έχει λεφτά μπορεί να έχει το δικαστή μαζί του, μπορεί να το δημοσιογράφο μαζί του, μπορεί να το διευθυντή μαζί του. Γι' αυτό η εκπομπή λέγεται ή στην Α ή στη Β, όλοι πάει για την παρμίτα. Για μένα. Δηλαδή καμία μαμά δεν θα πουλήσει το παιδί της για εγώ. Πιστεύω ούτε και πατέρα. Πατέρας καριόλησε, δεν μπορεί να το κάνει. Η μάνα όμως που έχει αυτό το μητρικό αίσθημα και τη γεννάει. Εμείς δεν πάμε το νιώσουμε, εμείς πηδάμε εκεί. Α, μου φουσκώνει άλλη. Ω, πότε θα γαμίσω. Τα παράδειγμα. Βόδινα. Καταλάβες. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά. Πότε θα γαμίσω. Ήταν ένα ξεφύς, ο οποίος ήταν δικομανής, με κυνηγούσε, δεν με πόνευε, βάπτυε και όπου με έπισε πάμε και ανεμίρες. Και πάμε στο δικαστήριο. Πριν πάμε στο δικαστήριο, είχα πάρει το πλοίο Αγιώκαμπος. Πώς το λένε, ρε, από τον Βόλο, Αγιώκαμπος, Γλύφα. Είναι 35 λεπτά. Κλειδώνω την τουαλέτα σε ξύλο, μπαίνω μέσα και πάω στον καθρέφτη και απολογούμε. Κύριε Πρόεδρε, πώς έγινε αυτό το πράγμα, νιώθω πάρα πολύ λιγουριακός. Δεν μπαίνει ένα από το πράγμα, κύριε, για μένα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Σε καμιά του περιπτώσεω δεν είχα πρόθεση. Εγώ είπα τι έχει γίνει κατά το παρελθόν, να μην γίνει. Αλλίωσα. Δεν υπάρχει κασέτα. Να πει φάνη κασέτα, να το πούστη τι είπε. Εγώ αλλίωσα την πραγματικότητα. Λέω αυτό όλο παρεμπινεύτηκε από τον αξιόλογο αυτόν τον άνθρωπο. Λέω πραγματικά. Είμαι φιλελληνιστή. Φυσικά στα κείμενα δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά. Ξεφεύγουμε και έχουμε το ρόλο μας εμείς, οι δημοσιογράφοι. Έγινε δημοσιογράφος εκείνη την ώρα, γιατί το δημοσιογράφο το βλέπουν αλλιώς οι δικαστές. Και θα πρέπει στο μέλλον να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Και πραγματικά νιώθω βαθύτατα λυπημένος και ζητώ συγγνώμη αν πραγματικά νόμιζε αυτός ο άνθρωπος ότι είπε αυτό το πράγμα. Χειραγώγησε τη δικαιοσύνη. Χειραγώγησε τη δικαιοσύνη. Like, μαλάκες, like. Τώρα έχω μια δύσκολη νίκη. Θα πάω στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο 19 μηνός να απολογηθώ για τον Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιο, τη Μεγάλη Παρασκευή, βγήκε και είπε ότι να τρυπήσει το στομάχι όσων ασεβών και απίστων, φάγανε κρέας. Εγώ επειδή είχα λίγο συνάχη Μεγάλη Παρασκευή και ήμουν λίγο περιμένος, έφαγα κοτόπουλο με λίγο σούπα και πιπεράκι κτλ. Και βγήκα μετά και είπα ότι. Σκατόγερε, γιατί εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Να σου βγαίνει η ψυχή από τη μύτη και να μην βγαίνει. Να μπαίνει μέσα η ψυχή, να σου βγαίνει από τα αυτιά. Να μην βγαίνει από τα αυτιά η ψυχή, να ταλαιπωρεί σε παλιό για να μπαίνει μέσα. Και μετά να σου βγαίνει από τον πισινό η ψυχή. Και να μην βγαίνει και από εκεί. Και στο τέλος να ταλαιπωρεί επί χρόνια και να μην βγαίνει η ψυχή. Αυτή είναι η χειρότερη κατάσταση. Και θα πάω λοιπόν εγώ τώρα να πείσω το δικαστήριο και το διευθυντικό συμβούλιο. Ελπίζω να έχουν μισθέ αυτοί οι άνθρωποι και να ράθει, αλλιώ την έχω βαμμένη, ότι εμένα η κατάρα μου δεν πιάνει. Γιατί εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Καταράστηκα, αλλά δεν υπάρχει μεσολαβητή του Θείου για να πάει ας πούμε, να τρυπήσει το στομάχι του κυρίου Αμβρόσιου. Ο Αμβρόσιος όμως, ο οποίος μιλάει με τον Θεό, επικοινωνεί με τον Θεό, είναι άνθρωπος αγγελιοφόρος του Θεού. Μπορεί με την κατάρα μου αυτή να μου πιάσει το στομάχι. Και θα πω, κύριε Πρόεδρε, σε δύο μέρες που πούσε το στομάχι που πήρε στο νοσοκομείο,
Θα πάρω και ένα αυτό από το. Θα πάρω και ένα αυτό από το. Τι είναι αυτό πραγματικά και να σου λέει αυτή την κοινωνία. Ορίστε θα πω. Έρχεσαι να πει κατάλληλα το πολύ που θα με τιμωρήσουν, αλλά θα πρέπει να αμυνθώ. Δηλαδή να σα αναπέσει πάω από Μπαρσελόνα στο Καμπνού. Τι άλλο θα πάω, δεν πρέπει να πάω. Αντί για 15.000 το πράγμα, βάζουμε 5-6. Εντάξει, είναι ελαχίστη κύριε Πιτσέλη. Ο Τζόνι. Ναι, εμείς θα πρέπει να το εκδικηθούμε και αν είναι πιο τρόπο. Δεν είμαστε εκδικητικοί. Το Βλάκα δεν τον εκδικείς. Κάποια στιγμή λέω με τον Βλάκα, θέλω λέει τον Τζόρνταν λέει, να το φέρω στο ραδιόφωνο. Λέω ωραία, δεν θα έχω τον Τζόρνταν αντίπαλο. Μια χαρά θα είναι. Δεν θα έχω αντίπαλο. Λέω βεβαίω, θα παρεξηγηθείς που λέει. Λέω σε καμία δεν περιπτώσει. Λέω τότε, εγώ το φίλο μου ποτέ δεν τον προδώσω. 12 και ένα λεπτό, 12 παρά ένα λεπτό, εγώ θα έχω φύγει από το ραδιόφωνο. Εγώ, επειδή είμαι ψιλοαλλακτικό, εντάξει, μια κατάσταση, δεν πάει η Vodafone. Δύσκολα έρχεται. Δεν έρχεται, ας πούμε, η... ξέρεις τι λένε σε μένα. Ποιος έρχεται ο Σάλλας, που έχει την... ποια τράπεζα έχει. Πυραιός. Λέει ο υπεύθυνος του Σάλλας. Ποιος είναι εδώ με τη μεγαλύτερη ακροματικότητα, ο Ραπτόπουλος. Πω! Γιατί μαυρίζει. Τι να κάνω. Πρέπει να μπούμε. Ελοχεύει ο κίνδυνος την ώρα που λέει η τράπεζα Πυραιός, να πει ο Ραπτόπουλος λέξη σκατά. Το οποίο είναι προσβλητικό για μια τράπεζα. Δεν μπαίνει. Πού να το βάλουμε, θα το βάλουμε στον Κανελάκη που θυμάται ο άνθρωπος. Α, ωραία. Δηλαδή εκεί που είναι 19 η ακροματικότητα, να, όταν ξεκινήσει ο Κανελάκη θα πάει 12. Θα δούμε εκεί. Όταν πάει 5 ή 8, δεν θέλουμε. Ο Σαββίδης λέει μέσα οι ξένες, έξω οι ξένοι. Εγώ έζησα δεκαετία 70 σαν παιδάκι, κάτι μάτς πάω Παναθηναϊκού, με ένα κοντό τερματοφύλακα από στον Παναθηναϊκό, τον Βασίλη Κωνσταντίνου. Τώρα είναι 70 ετών, τον βγάλαμε στο ράδιο. Ο πρώτος Παναθηναϊκού. Ο Κωνσταντίνου ήταν 1,73 τερματοφύλακας. Είχε κόμμενα τη Μάρθα Καραγιάννη, την ηθοποιό. Έμπαινε μέσα στην Τούμπα. Τότε δεν είχε η Τούμπα. Καρέκλες, 40.000 κόσμος. Εμένα με έπαιρνε ένας θείος μου συγχωρεμένος ράφτης για να πάω στην Τούμπα με τον εξάδελφό μου. Ξεκινούσε το μάτς, βρυσίδι στον Κωνσταντίνο, τσιμπούκια μας κάνει η Μάρθα Καραγιάννη, τραλαλά, τραλαλά, Κωνσταντίνο Κουσταρά και διάφορα άλλα συνθήματα. Ο Κωνσταντίνο είτε κέρδισε ο Παναθηναϊκός είτε έκανε, συνήθως έκανε. Ήταν πολύ καλύτερος ο Πάκος εκείνη την εποχή από τον Παναθηναϊκό. Τότε οι φιλοξενούμενοι βγαίνουν από τη θύρα 7. Τελείωνε το μάτς και κατευθυνόμενος ο Κωνσταντίνου προς τη θύρα 7 και στη θύρα 5, χαιρετούσε τους παοξίδες, τους χειροκροτούσε και έπεφτε το χειροκρότημα της αλεγούς μετά το παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό, τι είμαστε αντίπαλοι 90 λεπτά. Και μετά έπινε καφέ ο Νικόλας με τον Μανάβη, με τον Κωνσταντίνου και αγκαλιαζόταν και ενώ στην ώρα του μάτς γινόταν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα. Αυτό, όχι το άλλο. Εσείς έχει ανακάρισμα, αλλά μπορεί να τα λέει αυτά και κατά πρόσωπο. Και τα έπαιξε σαν άλλο ένα βελόπουλο που παρουσιάζει ένα υπαριστάντιο δημοσιογράφο που λέω τα βιβλία. Το βελόπουλο το κοπάνισα. Το κοπάνισε. Λοιπόν, δεν είναι ιστορία αυτή. Κοπάνισα το βελόπουλο. Ο βελόπουλο πατριδολάκο, αυτό που ήταν πάνω, χρυσοφυλάκια και είχε μια, πώ το λένε, αυτέ τι μηχανέ που ψάχνουν το χρυσό, καλά κάνει. Και μένα με χρώσα για 3.000 ευρώ. Είχε κάνει ένα κανάλι το Ιγνατιά. Μα πήγε εκεί με τον Βουλιανό, ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε, πάντα λεφτά. Πού να το πιάσει το Βελόπουλο τώρα να το βρει. Είχε μπράβο στου αστυνομικού αυτά και τα λοιπά που λεφτεί. Μετά από χρόνια πάω κάτω στην Αθήνα, είχε πεθάνει η γιαγιά τη γυναίκα και τα πούμε. Και λέω τον Καρατζαφέρη θα έρθω με τον Αλέφαντο να κάνουμε εκπομπή όλα μαζί. Βλέπω το Βελόπουλο εκεί. Λέω τον Καρατζαφέρη τον Γιώργο. Καλά, αυτό είναι δεν σε πούλησε, λέω. Δεν πήγε, λέω, με άλλο κόμμα. Λέει, πουλάει τα βιβλία. Κάτσε δεν πούστε, λέω. Κανονικά πρέπει να το πλακώσει. Άσε λέω από την κάτσο εγώ, λέω, γιατί με χρωστάει λεφτά, τι με νοιάζει εμένα με τα ιδεολογικά τα δικά σα. Πάει ο Αλέφαντος, έλα λίγα τα Βελόπουλε, γεια σου λέει το Βελόπουλε με ένα θεσμό. Κάτι κάνει όλοι τα λεφτά του Κορμούστη, τα λεφτά καμούρα. Μέχρι να έρθει ο αστυνόμος, λέω έλα κάτω του να μαλώσω ενώ σαν άνδρες. Πού να έρθει η κότα. Δεν είδε. Ήρθε ο κοροφύλακας εκεί, σας παρακαλώ κύριε και τα λοιπά. Ο Καρατζαφέρης έκανε στεναχωρημένο και ο Κοντός, καλά σου λέει. Τι είπατε η Μενεγάκη, νόμιζε ότι είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Γιατί είχε την θεματικότητα και τα λοιπά. Μια λαθρά πήγε 48, έγινε γριά, 49 πάνω. Αρχίζει και ήταν ήδη, αρχίζουν τα φυσικά που έχουν προς τα κάτω. Πάει στην τουαλέτα και πέφτουν τα φυσικά μέσα στην κλικά. Ναι. Όταν δεν είσαι προσιτός με το κοινό, δεν είσαι αγαπητός στο κοινό, δεν είσαι ένας μέσα από το κοινό θα σε διώξει. Δεν έχει σταριλίκια τώρα. Ξέρεις ποιος είμαι, άμα ποιος είσαι εσύ. Στο μικρόφωνο ποιος είσαι.
Έπιασε ένα μικρό. Και τι, νιώθω ότι δίνω εξετάσεις. Αν δεν πάει κάτι καλά μια φορά, νιώθω πολύ άσχημα. Κάτι δεν έκανα καλά. Δεν φταίει ο Ιχολίτης. Αυτό είναι το άλλο. Αν δεν πάει κάτι καλά, δεν είναι κάτι τι έκανε. Φταίει ο συνεργάτης, φταίει ο μάγειρας, φταίει ο σκηνοθέτης. Αυτή δεν φταίει ποτέ. Φταίω! Θα το φωνάξεις. Θα το πεις χαμηλοφόνος και θα κοιτάξεις να το διορθώσεις. Δεν θα πεις ότι εγώ φταίω και ότι αυτό και αυτό. Την περνάμε στο άλλο. Στο λαϊκισμό μου. Εγώ παίρνω την ευθύνη πάνω μου, όχι υπέρ. Και πάει στο καφενείο και λέει τα κολλόμενα με πουλήσα. Καταλαβαίνω π.χ. προχθές που είπες για το Χατζηγολάου ότι είναι έτσι χλωμός εκεί σαν... Τι χλωμός, σαν νεκρός είναι, κουνάει τα χείλη. Καταλαβαίνω. Και ο χριστιανός, σταματάει να είναι χριστιανός, μόλις τα ωραία πόδια της κουμπάρας καθίσουν απέναντί του σταυροπόδι, λέει, άμα κάτσει κουμπάρα, γιατί να την χαρίσει, πάει ο χριστιανισμός, πάει το ομιχέ της πανόνα. Στην πράξη λοιπόν κρινόμαστε όλοι. Και δεν βοηθάει ο Κασατζίδης στην πόλη, γιατί ο Κασατζίδης έκανε ένα τραγούδι του, δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική. Το παράτησε η γόμενα, φταίει η γόμενα. Έφυγε η γυναίκα, κλαίει με το σκύλο. Ο φίλος τον πρόδωσε, αυτός τα κάνει όλα καλά. Αυτό πέρασε στο πετσί του Θεσσαλονίκη, ότι τα κάνει όλα καλά, αλλά φταίει ο άλλος. Λοιπόν, κάνε ένα flashback από που ξεκίνησες για να φτάσεις μέχρι εδώ. Από που ξεκίνησε. Δεν σπούδασες δημοσιογράφος, δεν πήγες σε ΙΕΚ. Όχι, εγώ ξεκίνησες. Έπαιζα ποδόσφαιρο. Ωραία. Κάποια στιγμή τσακώθηκα με τον προπονητή μου, σε μια προπόνηση που κοπάνησε τον προπονητή. Ήμουν 23 ετών. Το λόγο που τον έδινε. Ο λόγος που τον έδινε ήταν θέμα επικοινωνίας. Δηλαδή δεν με έβαζε να παίζω, μου λέει θα σε βάλω να παίξει την Τετάρτη, δεν με έβαλε, ηρωνευότανε, πάρε τα ρούχα αυτά πάντα εκεί, πάρε τις μπάλες που βάλα τις μπάλες. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι ότι δεν παίζεις, σου δημιουργεί μία αίσθηση κατωτερότητας να σου κάνει ένα bullying ψυχολογικό. Φτάσαμε στο όριο να τραυματιστεί ένας παίκτης, που πει θα σε βάλω, έβαλε έναν άλλο, γελούσαν οι παίκτες, έγινε λίγο περίγυρο. Και λέω, αυτό μόνο στην Κρήτη θα τον πυροβολούσα, στην Κρήτη. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έπρεπε τον δύο. Πήγα στην προπόνηση στην Κρήτη. Τους λέω, προετοιμάζω τους παίκτες μου, λέω θα τον δύο παιδιά, όχι ρε Κρήτη. Μας βάζει, κάνουμε ένα ζέσταμα, ταχύτητες από κόρνερ σε κόρνερ, διαλέγω την τελευταία τριάδα, κάθομαι με το Ξεφτέρι, το Τερματοφύλλο και το Σταμίδη, θυμάμαι και τα ονόματα, κάνω πως φεύγω με σπριντ, σταματάω. Του λέω, θα σου πω κάτι, λέει τι θες, άσο 2, 3, 5, 4. Μέχρι να έρθουν να μας χωρίσουν, λέει το τι θες οπεδώσει. Κράτημα του δελτίου στο Ραπτόπουλο, στο Ταβάνι. Με ζητούσαν τα Χανιά Γάμα Εθνική να πάω να παίξω ένα χρόνο. Τότε οι ομάδες στα νησιά είχαν δίνουν πολλά λεφτά. Ανά ένα χρόνο σου κάνα συμβόλαια, δεν μου δώσαν το δελτίο και αναγκάστηκα και πήγα στον Μπούζα. Ο Μπούζα τότε είχε τα Σπορ του Βορρά. Τα Σπορ του Βορρά ήταν μια εφημερίδα η οποία τότε δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε Facebook, δεν είχε. Τηλέφωνο δεν είχε. Και πήγα εκεί πέρα και μου δημιουργήθηκε. Σε μια θέση εργασία ήμουν ο μόνος που δεν πληρωνόταν. Οι άλλοι ήταν στο μισθολόγιο, εγώ δεν ήμουν. Μου λέγανε για να πάρει λεφτά πρέπει να φέρει διαφημίσει. Και έτσι άρχισα να μπαίνω στο πνεύμα τη πώληση. Με κάποιο τρόπο. Πήγαινα στα εστιατόρια, δεν με ήξερε κανένα. Παιδιά δουλεύω στα σπόρ του Βορρά, δεν σε ξέρω με φίλε. Βάλτε ρε παιδιά καμιά διαφήμιση για αυτό. Και σιγά σιγά έτσι μπήκα στο πνεύμα του αθλητικού. Δεν μου δίνανε να γράψω για ποδόσφαιρο. Θεωρούσαν αιρετικό, ας πούμε, ο Κούζος, ο Βασιλόπουλος, ήταν εκεί τα παιδιά στα άλλα, ξέρω, που κάνανε το ρεπορτάζ στο ΠΑΟ, από κρατούμενο, τα σπορ του Βορρά. Κάποια στιγμή μου λένε, πάνε στο βόλεϊ γυναικών, λέει, εκεί δεν έχουμε άτομο. Πήγα στο βόλεϊ γυναικών, έκανα το ρεπορτάζ του φιλαθλητικού. Μετά μου είπανε, θα πας στο εραστεχνικό, έγραψα στο εραστεχνικό. Μετά ο Ολυμπιακός έφαγε 5-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και προηγήθηκε, έφαγε 5-1. Ήταν το 97. Μου έλεγαν εκεί, μην φοβάσαι την μαλάκα την κάμερα, μην φοβάσαι την κάμερα, κοίτα την κάμερα. Είναι μυστικό αυτό. Το κάνει το κόντι μας. Επειδή δεν είμαστε ωραίοι άντρες, φοβόμαστε ότι αν δούμε την κάμερα θα φανεί ασχήμια μας. Δεν είναι όμως αυτό το. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν πειράζει. Το κόκκινο δεν είναι τηλεόραση, γιατί είναι ζαβουνοκέφαλο. Και βλέπει την κάμερα, την φοβάται και καθόλου δεν πάθει. Αυτό το πράγμα σε δημιουργεί ένα κόμμα, είσαι αντίποτα με την κάμερα. Σε αυτό πέρασα και εγώ. Επειδή δεν ήμουν κατά κάποιο τρόπο εμφανίσιμο, φοβόμουν την κάμερα. Μη φοβάσαι ακόμα την κάμερα, μου έλεγε ένα εκεί ένα
ένας παλιός, έτσι, ένας αφημεάβολη, ένας... Ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο σε ένα 98,7 που ήταν σε τσιμπιστή, ένας επαγγελματίας το είχε. Κάτι με τοχές ουσίες, είχε παίξει αυτή τη μετοχή και δεν γουστάρανε τον πάγο, γουστάρανε τον πατατού. Τα λέω καλά, τους θυμάσαι. Και μελίσετε, εγώ δεν είμαι. Και μελίσετε. Πολύ θα ήθελα να τον δίνω, δεν ξέρω που βρίσκεται και. Άμα σου πω που είναι. Μια μέρα λοιπόν εκεί που καθόμουν μέσα στην ενεργεία μου, δούλευα στο στρατηγά και εκεί που βαλούσα έπιπλα, πήγαινα στις εφορίες, στις τράπεζες, ταξίδια, ιστορίες, κάτι τα χτυπάει το τηλέφωνο μου. Ήταν ο Παρασίτης. Πολλοί μπορεί να μην τον ξέρετε. Το θυμάστε τον Παρασίτη. Ναι, ναι. Έρχεται ο Παρασίτης και μου λέει... Συγγνώμη, ραδιοφωνικός παραγωγός, την ώρα που κάνει τώρα εκπομπή έκανε αυτός, ένας ερευνητικός παρουσίας, ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του καμιά πενταριά μαχαιριές, και πήγε που ήταν το σύνολο του εκπάτη, τι πιο εύκολο να τη δώσει ένα και τη σχόλια σε τι γίνεται. Τέλο πάντων. Το 2003 έγινε αυτό. Το 2003. Πριν γίνει αυτό, το 2002, με παίρνει τηλέφωνο ο Παρασίτης και μου λέει στην Έρα Σπορ, τι, υπάρχει ένα Άρης Γάτας, δημοσιογράφος, και κάνει το 12-2. Και μας πηδάει την πραγματικότητα! Λέω και εγώ τι να κάνω. Μπορείς, λέω τα πάντα μπορώ. Θα έρχεσαι στην ώρα σου, λέω θα έρθω. Και έτσι ξεκίνησε το 12-2. Επειδή υπήρχε ανταγωνισμός. Τα μονοπόλια, να ξέρετε, είναι άσχημα πράγματα. Το μονοπόλιο είναι κακό. Τώρα μπορεί να έχει άλλα 5 ραδιόφωνα, 3 τηλεοράσεις, να γίνει μια ανάπτυξη και να μαλώνει με τον άλλο, να υπάρχει στην αγορά εργασία σε όλες τις δουλειές. Έτσι ξεκίνησε το 12-2. Το βραδινό. Την άλλη χρονιά που όταν σκότωσε ο Παρασίτης την γυναίκα και αυτοκτόνησε, έγινε ένα μεγάλο κενό. Και είδαν αυτοί εκεί στο Μετρόπολης ότι μπορώ εγώ να το καλύψω. Δηλαδή, αν δεν σκότωνε την γυναίκα του Παρασίτης, αν δεν αυτοκτονούσε μετά και αν δεν γινόταν αυτό, μπορεί να μην μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω πρωινό. Πιθανό να μου δινόταν κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω τώρα πώς θα γινόταν, αλλά έτσι πήγα στο 10-12 το πρωί. Μετά γύρισα στο 2-4 γιατί ο κύριος Μπίρτσος έφυγε από το. Ο κύριος Μπίρτς, αφού δεν σου βγαίνει ρε πούσι, τι το λες. Και πήραμε το 2-4 εγώ με τον Κώστα. Λένε ότι στη ζωή για να πετύχεις συνεργασία πρέπει να έχεις καλή χημεία. Τώρα, εγώ αυτό δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, γιατί εγώ το ζω από την μεριά του παραγωγού. Αυτό μπορείτε να το πείτε εσείς που ακούτε ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πελάτες της όλης ιστορίας, ακροατές κτλ. Δεν ξέρω τι κοινοποιημένα έχω εγώ κάνει το χέρι μου, σαν άνθρωποι για να φτιάξουμε μια τέτοια χημεία και να πάει καλά. Ο κόκκινος δεν τεμπέλης, εγώ είμαι εργατικό. Ο κόκκινος είναι ήρεμος, εγώ είμαι νευρικό. Ο κόκκινος σκέφτεται λογικά, εγώ σκέφτομαι παρορμητικά. Ο κόκκινος είναι χριστιανός, εγώ είμαι άνθρωπος. Ο κόκκινος αγαπάει μια ομάδα, εγώ δεν αγαπάω τα τερά μου. Αυτό πώς έγινε δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πέτυχε, κρατάει 12,5 χρόνια. Γάμο λέει κρατάει 12,5 χρόνια. Κρατάει με διαφορετικότητα χαρακτήρα. Πολλές φορές είπανε να μας χωρίσουν, αλλά παίρνοντας τις πραγματικότητες είπαν δεν τους αφήνω τους μαλάκες άλλα ένα χρόνο. Και πήγε 12-13 χρόνια αυτή τη δουλειά. Πόσα θα πάει δεν ξέρω. Θα μας χωρίσουν, φέτος θα μας χωρίσουν. Γιατί δεν πήγαινε καλά η πρωινή ζώνη με τον Βλαχόπουλο και τον. Με τον Βλαχόπουλο και τον Πάχο δεν πήγαινε καλά. Ήθελε να πάρει εμένα με τον Κουλιανό το πρωί και να πάω τον Κόκκινο με τους άλλους. Θα το κάνανε μπουρδέλο το ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και παραμείναμε για 13ο χρόνο με τον Κόκκινο στην. Όχι, μην με κάνεις τέτοιο. Κάνουμε ρεπορτάζ. Βάλουμε τα κέντρα. Για αστυνομία δεν παίρνει, εδώ έχω άσχημα. Ωραία, δίνουμε και το άσχημα. Λοιπόν, στα θέματα τώρα το πάω. Για το άσχημα λέμε οπωσδήποτε. Ραπτό.gr. Πα 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 πα. Κάντε like. Πα 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 πα. Like, like. Πα 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Ξεδράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί.
διάβρωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκο Μπότσερ Γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιεχού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιεχού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.